αμύωτη ένταση. Παρά τις κινητοποιήσεις των μαθητών, των καθηγητών, των γονέων, απαραίτητα στην κατεύθυνση του να εξοικονομήσει χρήματα η κυβέρνηση για τα συμφέροντα και για τη χρηματοδότηση πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και επιχειρηματικών ομίλων και των επενδύσεών τους, δεν ακούει τις φωνές των, των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών που θέλουν μια παιδεία εισάξια της εποχής, αλλά ο σχεδιασμός και η σκληρότητα με την οποία ουσιαστικά εφαρμόζεται συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και στην κατεύθυνση του να ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις, 1.600 παραλλαγικά, οι οποίες θα οδηγήσουν σε λιγότερα σχολεία, λιγότερα τμήματα, λιγότερους καθηγητές αναπληρωτές. Χθες η κυβέρνηση ούτως άλλως έδωσε κατεύθυνση του να πάρει την εικόνα από όλους τους διευθυντές όσους χώρους γλίτωσε με τις κινήσεις της, για να μπορέσει ουσιαστικά να προσλάβει λιγότερους αναπληρωτές και βέβαια το σχέδιο να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα με το κλείσιμο σχολείων που ούτως ή άλλως είναι ευρύτερος σχεδιασμός που έρχεται και από την πολιτική που εκφράστηκε και από τα προηγούμενα χρόνια με το Πασόκ που έκλεισε 1000 σχολεία, με τον ΣΥΡΙΖΑ που συνέχισε τις συγχωνεύσεις και στην κατεύθυνση του να μειωθούν όσο περισσότερο γίνεται τα έξοδα στην παιδεία για να αποδοθούν σε άλλα συμφέροντα. Θα το αποτρέψουμε. Αυτή η αναμέτρηση θα συσπηρώσει πολύ περισσότερο κόσμο. Υπάρχει αγανάκτηση και οργή που εκφράζεται κάθε μέρα με καλύτερους όρους, με καλύτερο συντονισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι με όλες τις δυνάμεις αυτές τις μάχες. Και βέβαια θα ορθωθεί το ανάστημα όλου του λαού μας για μια παιδεία την οποία έχει ανάγκη και μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί ανθρώπινους νους τον 21ο αιώνα, το 2024.